Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Σε εξέλιξη βρίσκεται υπόγειος πόλεμος για την τιμή του γάλακτος μεταξύ των τυροκόμων και των κτηνοτρόφων. Η τιμή του τυριού στα ψυγεία του σούπερ μάρκετ ήδη προσεγγίζει στα 15 ευρώ το κιλό, ενώ οι πρώτες ελλείψεις έκαναν την εμφάνισή του στην αγορά την ίδια στιγμή. Και η νέα σοδιά του ελαιολάδου ξεπερνά στην αγορά τα 5 ευρώ το κιλό. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε λοιπόν τις πρώτες ελλείψεις, να ξεκινήσουμε με αυτό, ελαιό ακρίβειας. Ναι. Είναι οι πρώτες ελλείψεις που έχουν αρχίσει και παρατηρούνται, στη φέτα κυρίως. Και αυτά αφορούν το ζήτημα, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, της ανατίμησης που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στο συγκεκριμένο προϊόν. Να πούμε, Έφη, ότι με βάση τις τελευταίες αναφορές, η φέτα μπορεί να φτάνει και 15 ευρώ το κιλό σε συγκεκριμένα προϊόντα. Μιλάμε για μάρκες, οι οποίες βέβαια είναι ιδιαίτερα περιζήτητες, θα λέγαμε, στο ράφι. Έχουμε βέβαια και την έλλειψη από φέτα καλαβρίτων, έτσι δεν είναι, την δική μας εδώ, την τοπική. Οι πρώτες αναφορές τονίζουν αυτό το γεγονός, ότι τουλάχιστον η βαρελίσια φέτα, αυτή δηλαδή που είναι, διακινείται και πιο πολύ σε συγκεκριμένες αλυσίδες καταστημάτων, το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται ελλείψεις στο συγκεκριμένο προϊόν, και αυτό έχει να κάνει και με την εμπορική πολιτική συγκεκριμένης επιχείρησης που διακινεί και έχει την αποκλειστικότητα από ό,τι ξέρουμε, αλλά και σε σχέση με την ζήτηση που υπάρχει και την έλλειψη του προϊόντος, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το τελευταίο διάστημα, λόγω της ακρίβειας και των μεγάλων ατιμήσεων στην παραγωγή του γάλακτος, στο κόστος δηλαδή το λειτουργικό που αντιμετωπίζουν οι γαλακτοπαραγωγοί, έχουν αρχίσει και μειώνουν την παραγωγή τους. Με αποτέλεσμα, κάποια στιγμή αυτή η έλλειψη στη βασική ύλη, στο προϊόν, μάλιστα, που είναι το γάλα, να αρχίσει να παρουσιάζει ελλείψεις. Με αποτέλεσμα να παρατηρούνται και ελλείψεις και στο βασικό προϊόν της φέτας. Θα λέγαμε εδώ, Έφη, ότι αυτό το διάστημα γίνεται και ένας υπόγειος πόλεμος μεταξύ των γαλακτοπαραγωγών και των τυροκομικών επιχειρήσεων για το επίπεδο στο οποίο θα καταλήξει η συμφωνία για την αγορά του γάλακτος. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, η οποία, να σου αναφέρω ότι είναι από τις μεγαλύτερες γαλακτοπαραγωγές χώρες, ειδικά η Ατωλοκαρνανία και η Αχαΐα, είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα πανελλαδικά στην παραγωγή πρόβειου γάλακτος. Εκεί γίνεται μια πραγματική μάχη, εντός εισαγωγικών βέβαια, για το συμφωνίες που θα ισχύσουν τη φετινή γαλακτοκομική περίοδο για τις ποσότητες του γάλακτος που διατίθεται για την παραγωγή της φέτας. Βέβαια, μέχρι σήμερα έχουμε ένα επίπεδο πάνω από το 1,35 ευρώ, πωλείται το προϊόν σε πολλές περιπτώσεις, και καταλαβαίνεις ότι αυτή η τιμή, η αυξημένη φέτος τιμή, κατά περίπου 30% όπως λέγεται, θα αποτυπωθεί, όπως είναι φυσικό, και στο τελικό προϊόν που είναι η φέτα, το τυρί. Και βέβαια έχουμε το άλλο προϊόν, είναι το λάδι, που αυτό από ό,τι μαθαίνουμε θα ξεπεράσει τα 5 ευρώ το λίτρο. Ναι, ήδη. Η νέα σοδιά. Ναι, ήδη να σου πω ότι με βάση τις τελευταίες πληροφορίες και το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, επειδή μπαίνουμε σε ελαιοκομική περίοδο, ιταλικές επιχειρήσεις, έμποροι, μεγαλέμποροι Ιταλοί, οι οποίοι κάθε χρόνο ξέρουν πολύ καλά ότι σαρώνουν την αγορά του ελαιολάδου στην Ελλάδα, κάνουν αγορές, όπως αναφέρεται, ειδικά στη Λακωνία, που είναι από τις ελαιοκομικές περιοχές της χώρας μας, κάνουν ήδη αγορές με πάνω από 5 ευρώ το λίτρο. Καταλαβαίνετε, όταν ένας χονδρέμπορος όταν αγοράζει με 5 ευρώ το λίτρο, φαντάζεσαι πού μπορεί να φτάσει, τι τιμές μπορεί να φτάσει φέτος το ελαιόλαδο στο ράφι και στις τσέπες του καταναλωτή. Μάλιστα. Την ίδια ώρα, πρεμιέρα στις 2 Νοεμβρίου για το καλάθι, ναι, του νοικοκυριού. Και πάμε αμέσως, είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Μάρκου, βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μάρκου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουμε, σε όλους και όλους. Στις 2 Νοεμβρίου έχουμε πρεμιέρα για το καλάθι του νοικοκυριού, ένα πολύ συζητημένο καλάθι που αναρωτιόμαστε ακόμη πόσο πραγματικά θα βελτιώσει και πόσο θα βοηθήσει τα οικονομικά μας και την ελληνική οικογένεια. Μετά από αλλεπάλληλες αναβολές, ήδη έχει εξανεμιστεί αυτό το επικοινωνιακό προϊόν της κυβέρνησης και οι πάντες προεξοφλούν ότι δεν πρόκειται να βοηθήσει σε τίποτα. Δεν είναι γιατί είναι καταγγελτική
οι διάφοροι που λένε ότι δεν πρόκειται για κάτι ουσιαστικό, είναι γιατί πραγματικά η θέσπιση μιας λίστας προϊόντων με κάποια κριτήρια τα οποία δεν κατάλαβε πώς έγιναν και ακούστηκαν και διάφορα φεδρά από κάτι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στα οποία δεν πρόκειται να κρατηθεί τιμή χαμηλή, σταθερή ή ακόμα καλύτερα να μειωθεί. Η τιμή απλώς υπάρχει μία συμφωνία κυρίων, μας λέει η κυβέρνηση, επικοινωνίας και όχι της ουσίας, ότι θα γίνει προσπάθεια από τα μεγάλα σούπερ μάρκετς να μην αυξηθεί δραματικά η τιμή τους των προϊόντων αυτών. Περί αυτού πρόκειται. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι πρόκειται να το βιώσει αυτό η ελληνική οικογένεια. Τα σούπερ μάρκετς, το ξέρετε καλά, όλοι μας το ξέρουμε, περιοδικά, κάθε εβδομάδα κάνουν προσφορές. Και όντως και σε συνθήκες ακρίβειας, ο καταναλωτής, οι πάντες, τρέχουμε να κάνουμε μια, θα έλεγα, προσαρμογή των αγορών μας σε αυτές τις προσφορές. Αυτό τώρα θέλει να το επικοινωνικοποιήσει η κυβέρνηση. Το ζητούμενο είναι το εξής. Να μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα πρώτης ανάγκης. Αυτό είναι η καρδιά του προβλήματος και η λύση αυτό, που θα κύριε δώσει. Μάρκου. Τι είπατε? Είναι εφικτό. Ναι, απόλυτα. Όχι μόνο η μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Κοιτάξτε, μόλις σήμερα ανακοινώθηκε ότι το 9 που πέρασε, τα υπερέσοδα από αυτή την άμεση φορολόγηση, δηλαδή την οριζόντια φορολόγηση των τροφίμων και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυξήθηκε, αν δεν απατώ, αν πρόλαβα να ακούσω καλά την ειδησιογραφία, ή 5 ή 8%. Αυτά είναι χρήματα τα οποία αντλούνται από την πολιτεία, από τον κάθε έναν, και ακολούθως, ξέρετε, το ξέρετε πολύ καλά, επιστρέφουν μετά στις τσέπες των καρτέλ της ενέργειας. Άρα λοιπόν αυτά τα υπερέσοδα είναι αυτό που δηλώνει ότι μπορεί να είναι εφικτό να μειωθεί ο ΦΠΑ, εμείς λέμε στο 6% στα τρόφιμα πρώτης ανάγκης και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Άρα λοιπόν λέτε ότι πυροτέχνημα στην ουσία το καλάθι του νοικοκυριού που δεν θα βοηθήσει καθόλου, καθώς τα σούπερ μάρκετς ακολουθούν την ίδια πολιτική με αυτή που ακολουθούσαν μέχρι και σήμερα. Ακριβώς, ακριβώς. Και όπως ξανατόνισα και στην αρχή, δεν πρόκειται ότι άντε αυτά τα είδη θα κρατηθεί η τιμή του σταθερή εκεί. Απλά θα γίνει προσπάθεια να μην αυξηθεί ανάλογα με την αύξηση που θα ακολουθήσουν όλα τα υπόλοιπα είδη. Πια σταυρό και κούρευτο. Κύριε Μάρκου, θα δούμε λοιπόν τα νεότερα στις 2 Νοεμβρίου με την πρεμιέρα αυτού του νέου μέτρου που μπαίνει στην ζωή μας. Θα το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Την ίδια στιγμή, δεκάδες αρτοπία απειλούνται με λουκέτο ελαίου της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης. Ο κλάδος των αρτοπιών έχει αποφασίσει σειρά κινητοποιήσεων, αρχής γενομένης από τις 9 Νοεμβρίου. Μάλιστα, οι αρτοποίοι της Αχαΐας εξαπολύουν βολές εναντίον της ομοσπονδίας τους, καθώς, όπως υποστηρίζουν, κινείται με ρυθμούς δημοσίων σχέσεων, χωρίς να απαιτεί μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. Έτοιμοι για κινητοποιήσεις, δηλώνουν πλέον οι αρτοποίοι της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, μιας και αδυνατούν πια να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά βάρη από τις κατακόρυφες αυξήσεις της ενέργειας, που σε συνδυασμό με το υπόλοιπο κύμα ακρίβειας έχει οδηγήσει τους καταναλωτές μακριά από τα αρτοπία ή σε αγορές μικρότερης ποσότητας, με αποτέλεσμα τα αρτοπία να οδηγούνται, αν δεν αλλάξει κάτι, με μαθηματική ακρίβεια σε οριστικό κλείσιμο, κάτι που δεν θα επιτρέψουν γιατί τα περισσότερα είναι οικογενειακές επιχειρήσεις και δεν ξέρουν και κάποιο άλλο επάγγελμα να
κάνουν. Δεν έχει μείνει κάτι άλλο νομίζω. Έχουν περάσει διαδοχικά χρόνια τώρα κυβερνήσεις και βλέπουμε ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο. Έφτασε η εποχή που προσπαθούν επιτακτικά να τα κλείσουν και τα μικρά αρτοπία και τα μικρομάγαζια. Για το λόγο αυτό ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να τα παραδώσουμε τα μαγαζιά χρόνων και γενεών έτσι αμαχητή. Θα παλέψουμε, θα σηκώσουμε το κεφάλι μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με άλλους τομείς και φορείς. Είναι συνεχώς όλο και περισσότερες οι φωνές που συμμετέχουν τις 9 Νοέμβρη μαζί με τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι οι πελάτες μας στα μαγαζιά μας και όσο αυτοί φτωχαίνουν, φτωχαίνουμε και εμείς, γιατί νομίζουμε ότι η ακρίβεια που δεν είναι τυχαία αλλά είναι μια κλεψιά θα το πω προκειμένου να επιδοτωθούν οι μεγάλοι. Η μείωση του εισοδήματος των καταναλωτών συμπληρώνει το δυσεπίλητο πρόβλημα των αρτοπίων, οι φωνές των οποίων δεν εισακούονται από την κυβέρνηση αν και ο κόσμος δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει, οπότε η αρχή θα γίνει στις 9 Νοεμβρίου και αμέσως μετά ο κλάδος θα λάβει απόφαση για άμεση κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Δεν μπορούμε να μείνουμε εδώ πέρα γιατί όπως δεν σταματάνε αυτοί, δεν σκοπεύουν να σταματήσουμε και εμείς. Εάν σκύψουμε το κεφάλι και σταματήσουμε, ξέρουμε ότι δεν θα μείνουν εδώ. Αύριο μπορεί να περάσουν στο νερό, μεθαύριο μπορεί να περάσουν οπουδήποτε. Δεν θα μας αφήνουν ούτε να αναπνέουμε. Οπότε δεν θα σφίξουμε άλλο το ζωνάρι, ούτε θα τους χαρίσουμε τις ζωές μας. Θα παλέψουμε μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός μας. Δεν πάει άλλο, λένε οι αρτοποιοί της Αχαΐας που βλέπουν τη θηλιά της ακρίβειας να απειλεί να πνίξει τις επιχειρήσεις τους, κατηγορώντας την Πανελλήνια Ομοσπονδία ότι κινείται απλά σε ρυθμούς δημοσίων σχέσεων και όχι επί της ουσίας, ειδικά από τη στιγμή που έχουν κλείσει σε πανελλαδικό επίπεδο εκατοντάδες επιχειρήσεις του είδους. Υπάρχει μειωμένη κίνηση στα πάντα. Τώρα τι να σας πω, ότι μια μέρα έχουμε δουλειά, την άλλη δεν έχουμε. Το θέμα δεν είναι ότι έχει μειωθεί η κίνηση μόνο. Υπάρχει και μεγάλη ανατίμηση σε όλα τα προϊόντα. Κάθε τρεις μέρες βλέπουμε να γίνεται μια ανατίμηση. Τώρα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ενώ διαπιστώνει το πρόβλημα, δεν αποφασίζει να κατέβει και αυτός κάτω. Ο κύριος Μούσιος κάνει συνεχώς δημόσιες σχέσεις και επικοινωνίες, οι οποίες δεν φέραν κανένα αποτέλεσμα και αυτή η λογική μας έχει φτάσει εδώ που μας έχει φτάσει. Πρέπει να καλέσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αρτοπιών σε κινητοποιήσεις πανελλαδικές, κυρίως στον κλάδο το δικό μας, ο οποίος θίγεται πάρα μα πάρα πολύ και είναι ένας κλάδος που είναι απαραίτητος για τη υγιεινή διατροφή, θα έλεγα. Αν βιομηχανοποιηθούν προϊόντα απλά και αγνά, όπως είναι το ψωμί, όπως είναι το γάλα, και γίνουν με συντηρητικά και βιομηχανίας να πω πράγματα, θα επιβαρυνθεί πολύ η υγεία του ανθρώπου. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει. Την ίδια ώρα, εμπορικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μετά από περίπου 10 χρόνια μνημονίων, 2 χρόνια πανδημίας, καλούνται σήμερα να διαχειριστούν την ενεργειακή κρίση. Ζητούν από την κυβέρνηση την λήψη μέτρων, ώστε να περιοριστεί το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων. Μάλιστα, αγκάθι αποτελεί το γεγονός ότι μόλις το 6% των επιχειρήσεων μπορούν να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά προγράμματα λόγω των αυστηρών κριτηρίων. Το δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος που έχει ήδη οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις σε λουκέτο απασχολεί έντονα τον εμπορικό κόσμο της Πάτρας, με τον τοπικό σύλλογο να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση του συνόλου των φορέων της πόλης, ώστε όλοι μαζί να υψώσουν ανάστημα διεκδίκησης, αρχικά για διάλογο με την κυβέρνηση και στην πορεία, αν δεν υπάρξει θετική αντίδραση, να προχωρήσουν σε μία σειρά από δυναμικές κινητοποιήσεις με μοναδικό θέμα την ενέργεια, μιας και δεν μπορούν άλλο να περιμένουν να βλέπουν τα καταστήματά τους να καταραίουν οικονομικά. Ήδη προγραμματίζουν μία ημερίδα όπου θα καταθέσουν τις προτάσεις τους για την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που πλήττει και τις εμπορικές επιχειρήσεις και κυρίως τις μικρομεσαίες, οι οποίες μετά από περίπου 10 χρόνια μνημονίων και 2 χρόνια πανδημίας καλούνται να διαχειριστούν ένα ακόμη χτύπημα αυτό της ορμητικής πορείας της ενεργειακής κρίσης. Οι όποιες άλλες επιδοτήσεις βλέπουμε στο λογαριασμό μας, ποιανού λεφτά είναι? Δικά μας λεφτά. Μας τα παίρνουν από τη μία τσέπη, τα οποία θα μας τα φορολογήσουν και ιδιαίτερα τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, και το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό το επόμενο διάστημα. Άρα δεν μιλάμε για επιδότηση, μιλάμε για ένα χάρισμα, για ένα αντίδωρο, έτσι ώστε να μην δούμε τελείως τις πόλεις μας να έχουν καταρρεύσει και ενεργειακά, αλλά και να κλείσουν το καταστήμα το ένα μετά το άλλο και να εκτοξευτεί η ενεργεια. Και το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτά τα χρήματα θα τα αναγκαστούμε να τα επιστρέψουμε το επόμενο διάστημα. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε με μία δράση η οποία
θα επικυρωποιήσει τις θέσεις μας, οι οποίες θα είναι για τη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για το ρεύμα, και αρχές του Δεκέμβρη ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πόλης μας μαζί με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της περιοχής μας θα συγκαλέσει και θα οργανώσει ένα συνέδριο με θέμα την ενέργεια αλλά και την ακρίβεια, έτσι ώστε να δώσει άμεσες αλλά και όχι μόνο και μακροπρόθεσμες λύσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, έτσι ώστε να είναι βιώσιμες και οικολογικές ενεργειακά, έτσι ώστε να καταφέρουμε να κρατήσουμε ανοιχτές επιχειρήσεις μας, οι οποίες όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι μας, είναι απαραίτητες και για την εθνική οικονομία. Αν η κυβέρνηση δεν εφαρμόσει προοδευτικές πολιτικές που θα περιορίσουν το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων, ο κίνδυνος αναστολής της λειτουργίας τους και η συσσόρευση νέων χρεών είναι παραπάνω από ορατός, επισημαίνουν οι έμποροι, συμπληρώνοντας πως είναι προφανές ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να απορροφήσουν τη ραγδαία αύξηση των τιμολογίων ενέργειας και σε συνδυασμό με τις τεράστιες αυξήσεις στις αγορές των εμπορευμάτων απειλεί τη βιωσιμότητά τους, δημιουργώντας παράλληλα σοβαρές συνέπειες στην εθνική οικονομία αλλά και στην ελληνική κοινωνία. Μας είπαν ότι θα πέσει 35% λέει το ρεύμα το Νοέμβρη. Και τους προηγούμενους μήνες που το ρεύμα είχε ανέβει 300%, πώς θα πληρωθεί? Οι ισορρευμένες οφειλές σε όλους τους ιδιωτικούς παρόχους πώς θα ρυθμιστούν όταν μας λένε ότι πρέπει να το πληρώσουμε μέχρι 5 δόσεις? Και μιλάμε για υπέρογκα ποσά, 1.000-2.000 ευρώ. Οι επιδοτήσεις μέσω του ενεργειακού πάστου, το λέγαμε έτσι, το προηγούμενο διάστημα που είχαν πάει στα νοικοκυριά, δεν αφορούσαν επιχειρήσεις. Άρα από εκεί μας έχουν εξαιρέσει. Βάσει πρόσφατης έρευνας, μόλις το 6% των επιχειρήσεων μπορεί να ενταχθεί σε χρηματοδοτικά προγράμματα, μιας και παρατηρείται αδυναμία χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων από τα εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα λόγω των αυστηρών κριτηρίων. 18ος μήνας που τα εμπορικά καταστήματα αυτή τη στιγμή είναι ένα βήμα πριν την κατάρρευση και στα νοικοκυριά μας αλλά και σαν επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή ο Εμπορικός Σύλλογος έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να καθίσει ένα τραπέζι όλους φορείς της πόλης. Και η συζήτηση που η οποία ξεκινάει πρέπει και θα είναι τα μέτρα όσον αφορά τη μείωση του κόστους στην ενέργεια. Όχι μόνο στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο φυσικό αέριο, στη βενζίνη αλλά και στο σούπερ μάρκετ που προβληματίζει πάρα πολύ κόσμο και θα λέγαμε τρώει το πορτοφόλι των καταναλωτών που εμείς απευθυνόμαστε. Έτσι λοιπόν, το επόμενο διάστημα, πέρα από το κοινό ψήφισμα το οποίο έχουμε υπογράψει μαζί με το Πανεπιστήμιο Πατρών και όλους τους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς της πόλης μας, μια κινητηματική δράση, μια κινητοποίηση, έτσι ώστε τα προβλήματα αυτά, τα οποία φυσικά όλοι γνωρίζουν και όλοι ενημερωμένοι, να τα επικαιροποιήσουμε. Την έναρξη διαβούλευσης για διάστημα ενός μήνα για το νέο master plan του λιμανιού της Πάτρας κήρυξε το ΤΑΙΠΕΔ. Το λιμάνι της Πάτρας ανήκει στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου, το οποίο σχεδιάζει την αξιοποίηση και εκμεταλλευσή του για τα επόμενα χρόνια. Σωτήρη. Ναι, όταν λέμε master plan, καταρχάς για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές, είναι το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του λιμανιού, η πηξίδα που θα έχει δηλαδή για τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες ακόμα. Τι θα φτιάξει, τι θα λειτουργίες θα έχει, έτσι, η χωροθέτηση των λειτουργιών του στην ουσία. Αυτό το σχέδιο έφυγε, διακρίνεται σε δύο βασικούς άξονες. Είναι βέβαια οι υποδομές που έχει το λιμάνι στη νότια πλευρά του, το νότιο λιμάνι, το καινούριο, και είναι και το βόρειο λιμάνι. Θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο ότι διακρίνονται κάπως οι λειτουργίες. Στο μεν νότιο έχουμε το μεταφορικό καθαρά έργο, μαζί με την πρόβλεψη για το σταθμό LNG, του φυσικού αερίου που αναμένεται να έρθει τα επόμενα χρόνια. Και στο βόρειο λιμάνι, το υπάρχουν δηλαδή, εκεί θα έχουμε τις μετακινήσεις του εσωτερικού, τη γραμμή δηλαδή προς την Κεφαλαιδονιά, επίσης τις εμπορευματικές δραστηριότητες μέχρι να γίνει ο Θεός να βάλει το χέρι του εκείνο το εμπορευματικό τμήμα στο νότιο λιμάνι, και επίσης τουριστικές δραστηριότητες, οι οποίες είναι κάτι το καινούριο θα λέγαμε. Και αυτό γιατί, να σου αναφέρω ότι εκτός από το χώρο της πρινοδέτησης των κρουαζιερόπλων που έχουμε σήμερα και που βέβαια σήμερα χρησιμεύει ως πάρκινγκ, γιατί έχει δέσει εκεί ένα κρουαζιερόπλιο εδώ και αρκετούς μήνες και χρόνια. Έχουμε το σταθμό υποδοχής Κανελόπουλο. Από τον πρώτο χρόνο της καραντίνας. Ναι, από τον πρώτο χρόνο της καραντίνας και παραμένει ακόμα και σήμερα. Να σου πω λοιπόν ότι πέρα από αυτά προβλέπεται πλέον και η χωροθέτηση μιας μεγάλης μαρίνας για μέγα γιότ, όπως λέμε, μεγάλα τουριστικά σκάφη. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό και το ερώτημα που θέλει σίγουρα που ζητάει απάντηση είναι τι προβλέπετε για τη μαρίνα. Ναι, εκεί προορίζει όλπα με τη χωροθέτηση αυτής μαρίνας μέγα γιότ να αξιοποιηθεί τουριστικά. Θα φτιαχτεί δηλαδή μια μεγάλη μαρίνα αξιώσεων, όπως τουλάχιστον επικαλεί το όλπα. Χωρητικότητα σέφη 212 μεγάλων σκαφών, δεν είναι μικρή, θα είναι μεγάλη. Μήκους από 12 έως 35 μέτρων.
Και να, η χωροθέτησή της έχει γίνει μεταξύ του προβλήτα Αγίου Νικολάου και Άστιγκος. Μιλάμε δηλαδή για την λιμενολεκάνη αυτή που βρίσκεται μεταξύ αυτών των δύο προβλητών. Είναι μια μεγάλη λιμενολεκάνη και γι' αυτό βέβαια έχει χωροθετηθεί να περιλαμβάνει τόσα πολλά σκάφη. Και βέβαια η κατασκευή της θα λέγαμε ότι σίγουρα δεν αναμένουμε να την αναλάβει η σημερινή διοίκηση του ΟΛΠΑ, καθώς ξέρουμε πολύ καλά ότι το λιμάνι της Πάτρας, ο ΟΛΠΑ στην ουσία, ο οργανισμός, βρίσκεται μάλλον στο πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων, των μεγάλων παραχωρήσεων στα λιμάνια εθνικής σημασίας, μεταξύ των οποίων είναι και η Πάτρα. Ο διαγωνισμός ο οποίος αναμένουμε να γίνει μέσα στο 2023, δεν το ξέρουμε αν θα γίνει τότε, ίσως να καθυστερήσει λίγο ακόμα, δεν το ξέρουμε, δεν έχει ξεκαθαρίσει το ΤΑΙΠΕΔ, το προγραμματισμό. Όμως αναφέρει για το 2023. Προφανώς ο καινούριος επενδυτής που θα μπει θα αναλάβει και την υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων. Το άλλο μεγάλο έργο που προβλέπεται να σου πω είναι το εμπορευματικό τμήμα βέβαια. Από τον ΟΛΠΑ λένε ότι έχουν υλοποιήσει όλες τις προετοιμασίες και τις διαδικασίες. Αναμένεται και να απαντηθεί το χρηματοδοτικό. Δηλαδή πού θα βρεθούν τα χρήματα για να κατασκευαστεί αυτό το τμήμα, γιατί είναι μεγάλο. Και βέβαια το άλλο μεγάλο ζήτημα που έχει γύρει και εντάσεις και συγκρούσεις με το Δήμο Πατρών είναι ο σταθμός αποθήκευσης και μεταφόρτωσης υγροποιημένου φυσικού αερίου. Βρίσκεται προς την πλευρά του Γλάφκου, στο κομμάτι σήμερα που δεν έχει δομηθεί από την πλευρά του λιμανιού. Εκεί αναμένεται να κατασκευαστεί, οπότε κατασκευαστεί. Και σίγουρα ο Δήμος, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον έχει ταχθεί αντίθετα και μάλιστα με έντονο τρόπο απέναντι σε μια τέτοια υποδομή, προβάλλοντας θέματα ασφάλειας για την πόλη. Και βέβαια όλα αυτά για την αξιοποίηση του λιμανιού ακόμη είναι στα, ούτε καν στα χαρτιά, στα λόγια, Σωτήρη. Ναι, προφανώς. Γιατί όπως είπαμε, ο ΕΟΛΠΑ προωθεί κάποιες υποδομές μέχρι σήμερα, αλλά σίγουρα το μεγάλο βάρος των επενδύσεων, των νέων επενδύσεων που θα πρέπει να γίνουν στο λιμάνι της Πάτρας, σίγουρα θα το αναλάβει και είναι και λογικό αυτό. Μάλιστα. Ο επενδυτής, όποια ώρα φτάσει στο σημείο να αποκτήσει το λιμάνι, τη διαχείριση μάλλον του λιμανιού για τις επόμενες δεκαετίες. Μακάρι να τα δούμε όλα αυτά τα έργα. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και θέμα, κυρίες και κύριοι. Τις τελευταίες ημέρες γίναμε μάρτυρες πολύ νεκρών τροχαίων, τέτοια των οποίων διερευνώνται ακόμα. Όμως έχουν χαρακτηριστεί από αρκετούς περίεργα. Θυμίζουμε το τροχαίο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο πατρινός Δημήτρης Αλεξίου, λίγες ημέρες μετά στην Ολυμπία Οδό. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από την Λευκάδα άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο και χθες τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε μια ηλικιωμένη μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με μηχανή. Τι φταίει, φταίνε τεχνικές βλάβες των αυτοκινήτων, των οχημάτων, φταίει η απροσεξία των οδηγών. Θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον κύριο Δημήτρη Τσάκα, επαγγελματία οδηγό, είναι μαζί μας. Κύριε Τσάκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κινείστε πάρα πολλές ώρες, σχεδόν τον περισσότερο χρόνο σας τον περνάτε στον δρόμο. Πώς σχολιάζετε, είχαμε τρία πολύ νεκρά τροχαία δυστυχήματα τον τελευταίο μήνα, που πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς έγιναν. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω όλα ξεκινάνε από την ειδική συμπεριφορά των οδηγών για το ταχύ. Εμείς καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες παραλίγων τροχαίων ατυχημάτων. Βλέπουμε να μας κάνουν προσπεράσεις από ολέα, να προσπερνάνε να βγαίνουν μπροστά μας. Εμείς πάντα, επειδή δεν θέλουμε να προκαλέσουμε ατύχημα, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, τους φυλάμε, τους αφήνουμε, τους δίνουμε δρόμο, αλλά συχνά πυκνά όλα τέτοια περιστατικά είναι, δηλαδή γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων περιστατικών. Βγαίνουν αντίθετο ρεύμα, υπερβολική ταχύτητα. Δεν ξέρω αν έχετε γίνει μάρτυρας, έχετε δει κάτι παρόμοια περιστατικά. Αλλά είναι συχνά πυκνά τέτοια φαινόμενα στον δρόμο. Κάποιοι λένε ότι μετά την καραντίνα, μετά τον κορονοϊό, μετά την καραντίνα, αλλά και λόγω ακρίβειας έχει αλλάξει, έχει επηρεαστεί η οδηγική μας συμπεριφορά. Αυτό το ασπάζεστε, συμφωνείτε? Σίγουρα το ασπάζομαι, γιατί ο κόσμος μετά από όλο αυτό που έχει περάσει ήταν ο εγκλεισμός που δεν μας αφήναν ούτε να κυκλοφορήσουμε στον δρόμο, έχει επηρεάσει πάρα πολύ την οδική συμπεριφορά. Επίσης τα προβλήματα που έχει ο καθένας στο κεφάλι του δεν τον αφήνουν να είναι συγκεντρωμένο στην οδήγηση, γιατί όταν σκέφτεται πως θα πληρώσω το ρεύμα,
πώς θα πληρώσω το, πώς θα πω να κυκλοφορήσω, να βγάλω το μήνα μου, γιατί δεν έχω δικάψιμο να βάλω στο κινητό μου. Και όλα αυτά που γίνονται με την ακρίβεια, σίγουρα δεν αποσπά την προσοχή και το μυαλό του είναι πώς θα τη βγάλει, πώς θα τη βιώσει. Είναι λογικό αυτό να έχει επηρεαστεί κατά κάποιο βαθμό από την ακρίβεια και από τον εγκλεισμό με τον κορονοϊό που είχαμε. Άρα λοιπόν εσείς βλέπετε μια αλλαγή στην συμπεριφορά μας στον δρόμο. Σαφώς και βλέπουμε αλλαγή, αλλά δεν είναι μόνο αυτό δηλαδή που φταίει για τα τροχαία ατυχήματα. Σίγουρα δεν είναι μόνο αυτό. Χτες βέβαια είχαμε ένα τροχαίο που μια ηλικιωμένη οδηγός μπήκε αντίθετα. Και τώρα αυτό τι να σχολιάσει κανείς, ότι για ποιο λόγο οι ηλικιωμένοι να πάρει το ταχύ και να μετακινηθεί, υπάρχουν και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, υπάρχουν 1002. Τώρα καταλαβαίνετε τώρα ότι λίγο ηλικία εδώ, εμείς είμαστε 35 χρονών και πάλι κάτι μπορεί να σου ξεφύγει. Τώρα τι αντίληψη μπορεί να έχει ένας άνθρωπος ηλικιωμένος και τι αντανακλαστικά έχει, έτσι. Βέβαια η πολιτεία του δίνει το δικαίωμα να οδηγεί. Ναι, σου δίνει το δικαίωμα. Τώρα πώς το δίνει το δικαίωμα και τι εξετάσεις έχει υποβληθεί ο κάθε υπερήλικας στο να είναι 100% λειτουργικός και να μπορεί να βγει στον δρόμο με ασφάλεια και να μην προκαλεί ατύχημα στους γύρω συνάδελφους για αυτά, τώρα τι να πω, τι μπορώ να σχολιάσω. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα. Είναι, δηλαδή είναι πολύπλοκο, πρέπει να μιλάμε ώρες ατελείωτες. Θα έπρεπε η πολιτεία, κατά τη γνώμη σας, όπως δίνει το δικαίωμα από 16, 17, 18 χρονών να μπορεί κάποιος να βγάλει δίπλωμα να οδηγεί, έτσι λοιπόν να βάλει και ένα όριο στο πότε πρέπει να σταματήσει. Σίγουρα, σίγουρα. Θα πρέπει. Όπως επίσης εγώ πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, σαν επαγγελματής οδηγός, ότι όπως στο σχολείο υπάρχουν γυμναστικοί, θρησκευτικά, καλλιτεχνικά, από το δημοτικό θα πρέπει να υπάρχει μάθημα που να διδάσκει στα μικρά παιδιά οδική συμπεριφορά και οδική κυκλοφορία, δηλαδή να τους κάνει μαθήματα, ώστε όταν βγαίνουν 16-18 χρονών στον δρόμο να έχουν επηρεαστεί, να έχουν κάποια έτσι εμπειρία αποκτήσει και να τους λένε πόσο χρήσιμο να φοράμε ζώνη, να μην τρέχουμε, να τηρούμε τα όρια ταχύτητας, να αναλόγως τις καιρικές συνθήκες, να ρυθμίζουμε την ταχύτητά μας και τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή όλα αυτά θα πρέπει το σχολείο σιγά σιγά να... Τελικά κύριε Τσάκα, και να κλείσουμε με αυτό, οι Έλληνες είμαστε καλοί οδηγοί. Είμαστε καλοί οδηγοί, αλλά είμαστε και απρόσεχτοι οδηγοί. Και δεν σεβόμαστε δηλαδή τους γύρω και νομίζω ότι είμαστε στο χωράφι του παππού μας και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, ό,τι θέλουμε και όπως το θέλουμε. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Να σε ευχαριστήσω, κύριε Τσάκα. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Μετά από πολλά χρόνια, πολλά ρεπορτάζ και πολλές υποσχέσεις, τελικά ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανακατασκευή των κλιμάκων της Πάτρας. Η αρχή έγινε από τις σκάλες της Τριών Ναυάρχων. Οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο ανάπλασης του ιστορικού κέντρου της Πάτρας. Μετά, σειρά θα έχουν οι σκάλες της Αγίου Νικολάου, της Γεροκοστοπούλου και της Πατρέως. Ξεκίνησε η ανακατασκευή των ιστορικών κλιμάκων του κέντρου της Πάτρας, συνολικού προϋπολογισμού 265.000 ευρώ, με ανάδοχο την εργοδυναμική πατρόνα από τις σκάλες της Τριών Ναυάρχων, που μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες εκεί, οι οποίες θα είναι της μορφής της αναπαλαίωσης, θα συνεχιστεί η δράση και στις υπόλοιπες ιστορικές σκάλες της πόλης, Αγίου Νικολάου, Γεροκοστοπούλου και Πατρέως. Στόχος του έργου είναι επίσης η ανάδειξη, προβολή και ένταξη των κλιμάκων στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Οι σκάλες είναι πολύ λίγο, αλλά οι μεγάλες σκάλες είναι οι άλλες. Πατρέως και Γεροκοστοπούλου. Αυτές δεν μπορούν να γίνουν και όλες απότομα και τα λοιπά, είναι και θέματα λειτουργίας της Πάτρας. Θα διαρκέσουν κάποιο καιρό, αλλά θα έχουμε ένα αποτέλεσμα, δηλαδή στην ουσία αυτό που κάνουμε είναι να τις αναπαλαιώσουμε. Δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό, γιατί είναι ιστορικά μνημεία. Με την ανακατασκευή τους στις σκάλες θα δοθούν λειτουργικές και ασφαλείς για χρήση στους δημότες, εξυπηρετώντας την σύνδεση της Άνω με την κάτω πόλη της Πάτρας. Η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, έργο πνοής για την πόλη και το λαό της, είναι ένα από τα σημαντικά έργα που αναμένεται να αλλάξει τη συνολική εικόνα του κέντρου της Αχαϊκής Πρωτεύουσας. Το τρίτο έργο, ακόμα πιο μεγάλο, είναι η ανάπλαση της κάτω πόλης,
με πεζοδρομήσεις, με νέα στοιχεία αρχιτεκτονικά. Πεζοδρόμηση, παράδειγμα χάρη, της Μεζόνος, από την Αράτου μέχρι τη Γούναρη. Πεζοδρομήσεις, ας πούμε, της Σισίνη, για να συνδεθούμε με περιπάτους ιστορικούς, όπως λέμε, με την Πάνω Πόλη, με το Αρχαιοδείο, με το Φρούριο κτλ. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, το οποίο νομίζω είμαστε μια πόλη εξαιρετικά δυναμική, όμορφη κατά αυτό, και πρέπει να βελτιώσουμε και την εικόνα της και τη λειτουργία της. Έχουμε ένα σωρό προβλήματα, ιδιαίτερα με τα κυκλοφοριακά, με την έλλειψη καλών πεζοδρομίων και δρόμων, ώστε να είναι πολύ πιο βελτιωμένη τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Η υλοποίηση του έργου αυτού θα συμβάλλει επίσης στην τόνωση της κοινωνικότητας στην περιοχή και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, στην προστασία, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην αύξηση της επισκεψιμότητας στην πόλη και στην ανάδειξη σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2014-2020 και εντάσσεται στο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Οι κλίμακες του ιστορικού κέντρου αποτελούν το πόσημα της πόλης και έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρηταία μνημεία από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αποτελούν στοιχεία δημιουργίας του πολεοδομικού ιστού της πόλης και μαρτυρίες της ιστορικής εξέλιξης της Πάτρας. Χρησιμοποιούνται όμως και ως χώροι πολιτιστικών δρόμενων και σημεία συνάντησης πολυπληθών ομάδων, αλλά και σημείο αναφοράς των κατοίκων της εκεί περιοχής. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα αναπλάσεων του ιστορικού κέντρου, της Άνω Πόλης δηλαδή, μια εργολαβία που εκτυλίζεται, έχει φτάσει σχεδόν στη μέση, ένα πολύ ωραίο έργο και βελτιώνει και, όχι μόνο την εικόνα, αλλά και τη ζωή και τη λειτουργία της Πάνω Πόλης. Υπάρχει το έργο των ιστορικών κλιμάκων της πόλης μας, δηλαδή των τριών αβάρχων, της Πατρέως, της Γεροκοστοπούλου και της Αγίου Νικολάου, κατάσταση με πολύ μεγάλες σκάλες, με διαφορετικά επίπεδα κτλ, το οποίο δεν έχει αναδειχθεί ιδιαιτέρως. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε και χθες, κυρίες και κύριοι, είναι για την περιοχή του Ριγανόκαμπου, όπου είπαμε ότι υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις με την παραχώρηση στον Δήμο του χώρου του πρώην Σκουπιδότοπου. Τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο θετικές είναι οι εξελίξεις? Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Δημητρόπουλος, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατοίκων. Κύριε Δημητρόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα. Έχετε τρέξει το θέμα αυτό εσείς και οι κάτοικοι της περιοχής εδώ και χρόνια. Η συλλογή του Ανατολικού Τομέα του Δήμου Πατρέων, οι οποίοι όταν συντονιστήκαμε εδώ και 7 χρόνια από το 2015, στόχος μας είναι αυτός ο χώρος να αποδοθεί στην πόλη για την κατασκευή του Ανατολικού Πάρκου. Μάλιστα. Αυτό είναι μια υπόσχεση, μια δέσμευση της πολιτείας, όταν από τη στιγμή που τελείωσε πλέον να λειτουργεί ο χώρος σαν σκουπιδότοπος. Άρα δεν είναι ένα αίτημα τοπικό των συλλόγων μόνο των κατοίκων. Οι κάτοικοι, το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τώρα είναι, έχει σχέση με την παραβατικότητα της κοινότητας Ρωμά, οι οποίοι παρανόμως έχουν εγκατασταθεί και παραμένουν σε αυτό το χώρο. Επειδή, κύριε Δημητρόπουλε, με ακούτε? Ναι, σας ακούω, ναι. Επειδή πρόσφατα ήρθε και ο κύριος Σταμάτης στην περιοχή, σας είπε για το μέλλον αυτών των ανθρώπων? Γιατί για να αποδοθεί στο Δήμο και να δημιουργηθεί το Ανατολικό Πάρκο, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να πάνε να ζήσουν κάπου αλλού. Σωστά, σωστά. Κατά πρώτον, ο κύριος Σταμάτης νομίζω ήρθε όταν έμαθε από εμάς τους συλλόγους, τους κατοίκους, είχαμε προγραμματίσει και τη μεγάλη συγκέντρωση που έγινε την περασμένη Τετάρτη. Άρα μάλλον για αυτό το λόγο ήρθε και όχι για άλλο λόγο. Πρώτον. Δεύτερον, ο κ. Σταμάτης δεν συνάντησε εμάς, κακώς που δεν συνάντησε, διότι εμείς όλα αυτά τα χρόνια δεν ζητήσαμε ποτέ την κοινότητα Ρωμά να τη διώξουμε και να την πετάξουμε κοινώς λεγόμενο στον δρόμο. Ζητήσαμε και ζητάμε από το Δήμο, τη στιγμή που η πολιτεία
προσφέρει τα ανάλογα κονδύλια για οργανωμένη μεταστέγαση σε χώρο που να πληρεί τους ελάχιστους κανόνες διαβίωσης. Αυτό λέει και η απόφαση του 10ου Πρωτοδικείου του 2009, όταν έγινε αγωγή για να φύγουν όλες οι οικογένειες Ρωμά, όπου το Πρωτοδικείο ανέφερε μπορούν να φύγουν εφόσον πληρούν σε πληρεί άλλος χώρος τους ελάχιστους κανόνες διαβίωσης. Εμείς αυτό ζητάμε, δεν ζητάμε να πεταχτούν αυτοί οι άνθρωποι στο δρόμο. Εδώ το πρόβλημα έχει να κάνει καθαρά με την δημοτική αρχή. Έχουν περάσει από τότε 12 χρόνια, 13 σωστά, χρόνια. Σωστά. Από ό,τι γνωρίζουμε, πάντα υπήρχαν προγράμματα που έχουν σχέση με την κοινότητα Ρωμά. Πάντα υπήρχαν προγράμματα διαχείρισης αυτών των ανθρώπων. Όμως τελευταία από το 18 και μετά έχει βγει σχετικό πρόβλημα, ειδικό πρόβλημα, πρόγραμμα, το οποίο όχι μόνο δίνει δυνατότητα στο Δήμο να μεταστεγάσει αυτούς σε κάποια σπίτια ιδιωτών, αλλά και να κατασκευάσει έναν οργανωμένο καταβισμό. Αυτό το οποίο ζητάμε και εμείς τώρα, διότι η μεμόνη μεταστέγαση σε σπίτια ιδιωτών βλέπουμε ότι καρκινοβατεί, δεν προχωρά. Από την άλλη, για να γίνει αξιοποίηση, παραχώρηση αυτής της μεγάλης έκτασης στο Δήμο ή σε άλλο επίσημο φορέα, χρειάζεται να γίνει εξυγίανση, να έχουν φύγει Ρωμά. Εμείς όμως ταυτόχρονα τι λέμε τώρα, ότι ναι μεν θα πρέπει να φύγουν οι Ρωμά, διότι πρόκειται για ενός καταβλισμού παρανόμη και άθλιου, πρώτον. Δεύτερο, δεν είναι και για τους ίδιους τους ανθρώπους, δεν είναι κατάλληλες οι συνθήκες. Δεν είναι, σωστά. Δεν είναι, οι συνθήκες είναι απάνθρωπες. Αυτό ανέφερε και ο κύριος Σταμάτης που είδε. Ο κύριος Σταμάτης δεν περίμενε να μας το παληθεύσει, το γνωρίζουμε εδώ και καιρό και το γνωρίζει και ο Δήμος. Το θέμα είναι, εφόσον η παραχώρηση αρχίσει γίνει, διότι αυτό είναι καθαρά πρόβλημα από την κεντρική κυβέρνηση, εκ παραλλήλου θα αρχίσει σιγά σιγά να οργανώνεται και η μεταστέγαση. Διότι αν θα περιμένουμε να γίνει πρώτα η μεταστέγαση, θα περάσουν χρόνια. Μάλιστα. Προκειμένου να έχουμε το δεύτερο θέμα, κεντρικό θέμα που μας απασχολεί, η παραχώρηση του χώρου και την κατασκευή ενός μεγάλου θεματικού πάρκου. Μπορεί βέβαια παράλληλα να γίνουν αυτές οι δύο ενέργειες, κύριε Δημητρόπουλε. Παράλληλα, ναι, πολύ, από ό,τι έχουμε καταλάβει, η κυβέρνηση μάλλον περιμένει τη δέσμευση, την εντατοκοποίηση του Δήμου στο θέμα της μεταστέγασης. Αν ο Δήμος δεν κάνει βήματα πραγματικά, τότε βρισκόμαστε πάλι στην αρχή. Και γιατί λέω βρισκόμαστε στην αρχή. Τώρα που βρισκόμαστε, κύριε Δημητρόπουλε, έχουν γίνει αυτά, τα βήματα από τη Δημοτική Αρχή? Όχι. Πιστεύουμε δεν γίνονται. Ή μάλλον δεν τα βλέπουμε. Όμως το γεγονός ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχει γίνει επέκταση του καταβλισμού, το οποίο το έχουμε καταγγείλει σε όλους τους φορείς και στην ΕΤΑ το έχουμε καταγγείλει. Άρα δεν μπορεί από τη μία να μιλάμε για να μετακινηθούν 20 οικογένειες, όποια την άλλη στιγμή θα βρεθούν 30 ή και 40. Άρα δύο πράγματα που λειτουργούν αντίθετα. Εφόσον μιλάμε για κατάργηση, μεταστέγαση, δεν μπορεί να έχουμε ταυτόχρονος και επέκταση. Άρα κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Είναι ο Δήμος υπεύθυνος? Εδώ είναι ο Δήμος υπεύθυνος. Αν είναι και αστυνομία, η αστυνομία. Το θέμα είναι, δεν μπορεί από τη μία να μιλάμε για κατάργηση και την άλλη να έχουμε επέκταση και για την επέκταση να μην κάνουμε τίποτα. Και η παραβατικότητα η οποία υπάρχει είναι τα γνωστά να είναι συνεχώς αυξανόμενη. Παραβατικότητα αυξανόμενη. Και ειδικά δεχόμεθα κατά μεγάλο βαθμό η περιοχή και το σύνολο της πόλης. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε, κύριε Δημητρόπουλε, για θετικές εξελίξεις στο θέμα. Σωστά. Τι μπορούμε να μιλάμε? Κατά πότε δεν είμαστε στην αρχή. Από τις συζητήσεις που έχουμε κάνει με την ΕΤΑΔ και από πληροφορίες που μαθαίνουμε, είμαστε πιο μπροστά από ό,τι πριν. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαστε πολύ πιο μπροστά. Τότε αν φτάνουμε προς το τέλος, δεν μπορούμε να το πούμε, που κοντά είμαστε στο τέλος. Όμως έχουμε κάνει σημαντικά βήματα.
Και τα σημαντικά βήματα σημαίνει ότι τα έχουμε κάνει, διότι από τις ενέργειες που έχουμε κάνει εμείς σαν συντονιστικοί με τους συλλόγους, επάνω στην κεντρική κυβέρνηση έχουν καταλάβει πλέον ότι εδώ είναι ένα πρόβλημα το οποίο επιβάλλεται να λυθεί. Και για να λυθεί χρειάζεται πολιτική βούληση. Διότι αυτός ο χώρος είναι χώρος που έχει χαρακτηριστεί με το προεδρικό διάστημα του 2011 χώρος πολιτισμού και αθλητισμού. Άρα, εάν θέλει η ΕΤΑΔ να το εκμεταλλευτεί, να μπει ένας ιδιώτης, να κάνει δεν ξέρω τι, δεσμεύεται. Λογικό. Γι' αυτό εμείς μιλάμε. Για να γίνει ένα, να γίνει, να αρχίσει να γίνει, προχωρήσει η παραχώρηση για την κατασκευή ενός μεγάλου θεματικού πάρκου, το οποίο το έχει ανάγκη η πόλη, και ταυτοχρόνως ο Δήμος, τη στιγμή που υπάρχουν κονδύλια, να προγραμματίσει, να αρχίσει να χτίζει έναν οργανωμένο καταρτισμό σε χώρο που αυτός αποφασίζει, προκειμένου να έχουμε την τελική μεταστέγαση και να δούμε, για να δούμε μήπως τώρα προεκλογικά γίνουν αυτά και από την πολιτεία αλλά και από τον Δήμο. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Σωστά. Έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον κύριο Βλαστό, την περιμένουμε να μας συνορίσει, όπου εκεί να πούμε πώς έχουν τα πράγματα. Διότι είναι πολιτική βούληση το θέμα και ευελπιστούμε ο κύριος Πρωθυπουργός που θα έρθει σε επόμενες μέρες, δεν ξέρουμε πότε θα έρθει στην πόλη, να έχει συμπεριλάβει και αυτό το θέμα στις εξαγγελίες που θα κάνει για την πόλη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δημητρόπουλε. Καλό σας βράδυ. Κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχουν ξεκινήσει ήδη ελέγχους σε σχέση με τις δωρεές μεταξύ συγγενών πρώτου βαθμού. Οι έλεγχοι κρίθηκαν απαραίτητοι, καθώς παρατηρείται το φαινόμενο καταστρατήγησης της ευνοϊκής φορολογικής ρύθμισης που ισχύει από τον περασμένο Οκτώβριο. Έχει παρατηρηθεί μεταξύ άλλων να γίνονται διαδοχικές δωρεές και να υποφελούνται πρόσωπα που δεν δικαιούνται το αφορολόγητο. Ξεκίνησαν και στην Δυτική Ελλάδα, στα Ιόνια νησιά αλλά και στην Πελοπόννησο οι εντατικοί έλεγχοι των κλιμακίων της ΑΕΔΕ για το αφορολόγητο ποσό των 800.000 ευρώ στις δωρεές και γονικές παροχές περιουσιακών στοιχείων στις περιπτώσεις συγγενών πρώτου βαθμού όπως συζύγους, παιδιά, εγγόνια και γονείς, οι οποίοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή φόρου έως και 40% από το πρώτο ευρώ, αν διαπιστωθεί ότι οι φορολογούμενοι αυτοί καταστρατηγούν το ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, το οποίο ισχύει από πέρυσι τον Οκτώβριο. Και αυτό γιατί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει σημάνει συναγερμός, καθώς έχει παρατηρηθεί μεταξύ άλλων να γίνονται διαδοχικές δωρεές και να υποφελούνται πρόσωπα που δεν δικαιούνται το αφορολόγητο. Ξεκινάνε έλεγχοι κυρίως για τις δωρές των χρηματικών ποσών που έχουν γίνει μέχρι 800.000 ευρώ, γιατί πολλοί που δώσανε τα χρήματα αυτά δεν τα είχαν. Θα ελεγχθεί το πόθεν ανέσχεση και του δωρητή και του δωρεούχου και θα ελεγχθεί και ο τρόπος που έγινε η γονική παροχή αυτή. Σε περίπτωση που βρεθεί ότι έχει γίνει παρανόμως αυτή η δωρεά, θα χρεωθούν με 20% φόρο και ο δωρητής και ο δωρεούχος. Αυτό που ανησυχεί τα φορολογικά κλιμάκια είναι ότι μπορεί να υπάρχουν χρηματικές γονικές παροχές, δωρεές, χωρίς αποδεικτικό μεταφοράς χρημάτων από τράπεζες, να μεταφέρονται χρήματα σε κοινό λογαριασμό με τρίτο πρόσωπο, το οποίο επίσης δεν δικαιούται το αφορολόγητο, να εμφανίζονται χρήματα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στην εφορία και υπάρχουν και πονηρές τροποποιητικές δηλώσεις με τις οποίες ανακαλούνται αρχικές δηλώσεις άτυπης γονικής παροχής δωρεάς. Με λίγα λόγια, φοβούνται ότι υπάρχει εκμετάλλευση του νόμου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτό ελέγχει το Υπουργείο, το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, γιατί πολλοί με αυτόν τον τρόπο θελήσαν να κάνουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος και κάνανε αυτές τις δωρές. Ωστόσο, αν τηρείται η νομοθεσία και η δυνατότητα χρήσης του νόμου, οι φορολογούμενοι μπορούν ακόμα να προβούν σε γονικές παροχές χωρίς να καταβάλουν μεγάλο φόρο κληρονομιάς όσοι λαμβάνουν τις παροχές αυτές, κάτι που τα περασμένα χρόνια είχε οδηγήσει κυρίως στα παιδιά να αποποιούνται την οικογενειακή κληρονομιά λόγω του υψηλότατου φόρου. Ο νόμος εξακολουθεί να ισχύει των 800.000 ευρώ για τις γονικές παροχές στα κίνητα που γίνονται είτε με συμβολογραφική πράξη είτε με άτυπες δωρεές χρημάτων, αρκεί να υπάρχει τοπόθεν ένσχυση του δωρητή προς τον δωρεούχο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.